την έντονη ανησυχία του για το μέλλον του Κυπριακού σε περίπτωση που δεν επαναρχίσουν σύντομα συνομιλίες, εξέφρασε φιλοξενούμενος στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Αν άλλοι παράγοντες και άλλες εξελίξεις δεν μας επιτρέψουν τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης σύντομα, πολύ φοβούμαι ότι θα σημάνει το τέλος μιας εποχής. Το τέλος μιας εποχής του Κυπριακού. Κάποια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση του Κυπριακού τις τελευταίες δεκαετίες. Εκτίμηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι πως η Άγκυρα θα απαντήσει θετικά στο διορισμό ειδικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες από εβδομάδας, όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί το συντομότερο την έναρξη των διερευνητικών επαφών της Τζέιν Χολλούτ. Ούτως ώστε λογικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου που ο Γενικός Γραμματέας θα έχει συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, να μπορεί να αποφασίσει την συνέχιση του διαλόγου. Μοχλός πίεσης και πηγή ανησυχίας για την ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά και για πολλούς Τουρκοκύπριους είναι η ισλαμοποίηση των κατεχομένων που γίνεται παράλληλα με τις προσπάθειες για λύση. Τέτοιο μήνυμα στέλνει και η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα για τα εγγένεια Τζαμιού. Δυστυχώς βλέπουμε μία συνέχιση της πολιτικής της Τουρκίας για ισλαμοποίηση των κατεχομένων και για de facto ενσωμάτωσή τους στην Τουρκία. Και αυτό γίνεται παράλληλα και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Τουλάχιστον πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, είπε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Ελπίζω αυτό να τους οδηγήσει στο να επιμένουν για να πείσουν αν μπορούν την Τουρκία ή τουλάχιστον ήδη να εμπλακούν επικοδομητικά σε κάποια διαδικασία. Είναι σε αυτές τις δυνάμεις ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ακκίνδη. Πιστεύω πως ναι. Εκτίμηση του πρέσβη Μαυρογιάννη είναι πως η Τουρκία σύντομα θα επιχειρήσει να βάλει τρυπάνι στην ΑΟΣ, κάτι που θα συνιστά μια νέα μόνιμη παραβίαση.